ότι η μέρα είναι λίγο βαριά. Δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε το πρωί. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγα λίγο ακόμα. Ωστόσο, η μέρα είχε πολλές υποχρεώσεις, συνεχίζει να έχει υποχρεώσεις. Ακόμα είμαστε 4:38 δείχνει το ρολόι, στο απόγευμα της Τετάρτης. Έχουμε μπόλικα να κάνουμε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Είναι η παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, η Πέτρα Καριώτη στο μικρόφωνο. Και απέναντί μου έχω μία κυρία που θαυμάζω πάρα πολύ για το έργο της. Έχω την Αλεξία Χατζηπαρασίδου, σύμβουλο κλινικής εμβριολογίας, διευθύντρια της Embryo Lab Academy, συνιδρύτρια μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Embryo Lab. Και νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη περίοδος για να κάνουμε μία πολύ ωραία κουβέντα, διότι πλησιάζει η μέρα της μητέρας, είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, τιμώντας αυτούς τους ανθρώπους που μας έφεραν στον κόσμο, γιορτάζουμε τη μητρότητα, αλλά κρατάμε λίγο εκείνη την κατηγορία των γυναικών που βλέπουν έτσι με την άκρη του ματιού τους και λίγο στεναχωριούνται, διότι θα ήθελαν και αυτές να βρίσκονται στην θέση των μητέρων, να έχουν ένα παιδάκι να τριγυρίζει γύρω τους, να τους ζαλίζει. Αυτό που πολλές φορές λέμε εμείς, έλα μωρέ άσε με λίγο, αυτές λαχταράνε. Λαχταράνε να ζήσουν αυτό που ζούμε. Θέλουν πολύ να βιώσουν τη μητρότητα, αλλά αδυνατούν. Επομένως, ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα με την Αλεξία Χατζηπαρασίδου για τον τίτλο, όπως το έθεσες εξαιρετικά, για τις αγέννητες μητέρες. Ευχαριστώ τόσο πολύ που με έχετε κοντά σας. Η αγέννητη μητέρα, λοιπόν, είναι και αυτή η μητέρα της καρδιάς μας. Είναι η γυναίκα που ονειρεύεται. Είναι η γυναίκα που θα ήθελε πολύ να αποκτήσει κάποια στιγμή ένα παιδί. Είναι η γυναίκα που προσπαθεί να αποκτήσει και δεν τα καταφέρνει. Είναι η γυναίκα που παλεύει μέσα από τις διαδικασίες της επιστήμης και που δεν διανοείται να σταματήσει παρά μόνο όταν φτάσει στον προορισμό της. Είναι όλες οι γυναίκες γεννημένες να γίνουν μητέρες? Είναι, επιλέγουμε όλες τη μητρότητα, μας προσδιορίζει, είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο? Δεν είναι αναπόφευκτο, αλλά έχει έντονα συναισθήματα η μητρότητα. Σκεφτείτε ότι την νιώθουμε σαν ένα ένστικτο. Κάποιες φορές, γιατί οι γυναίκες που παλεύουν να κάνουν εξωσωματικές, ας πούμε, και που κάνουν τη μία μετά την άλλη, ξέρουν τι είναι μητρότητα? Γιατί τους πονάει τόσο η απουσία της? Άρα είναι κάτι, μια διαδρομή που ενστικτοδός οθούμαστε προς τα εκεί. Θέλουμε οπωσδήποτε να κάνουμε ένα παιδί. Δεν ξέρουμε πώς νιώθει μια μάνα, αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να νιώσουμε αυτή την εμπειρία. Άρα έχει τα χαρακτηριστικά ενός έντονου ενστίκτου. Συχνά την παρομοιάζω σαν την ανάγκη για αναπνοή. Δεν είναι λίγες οι γυναίκες που όταν κάνουν τελικά το παιδί, μετά έρχονται κοντά μας και μας λένε ότι έχω μνήμη όσο του παιδιού μου, η ηλικία του παιδιού μου. Σαν να η ζωή τους ξεκίνησε. Δεν ξέρω πόσο, αν πολλές το νιώθουν αυτό, αλλά έχω την αίσθηση ότι τους καταλαβαίνω. Όμως δεν είναι απαραίτητο φυσικά να το νιώθουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι που το επιβάλλεις, ούτε το κάνεις έτσι διεκπεριωτικά, ακόμα και όταν μπορείς και μόνος σου. Είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό και είναι τόσο όμορφο να φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο και να μετατρέπεις εσύ η μητέρα του, ο γονιός του, που είναι όμορφο να γίνεται μέσα από βαθιά αγάπη και ένα βαθύ θέλω. Είτε μόνιμας, είτε με υποβοήθηση, είτε και χωρίς καθόλου κανένα από αυτά, ίσως και μέσα από υιοθεσία γίνονται καταπληκτικές. Μια μάνα μπορεί να γίνει καταπληκτική μητέρα. Μέσα από την αναδοχή, η μητέρα δεν περιορίζεται στα στενά όρια του νου. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες εσύ αυτό. Γιατί στο λέω, γιατί ως Embryo Lab θα μπορούσε να πεις ότι όλοι έχουμε δικαίωμα στη μητρότητα και μπορούμε να το κάνουμε με την τεχνητή γονιμοποίηση, αν δεν μπορεί να προκύψει με φυσικό τρόπο. Χαίρομαι που μιλάς για την αναδοχή και την υιοθεσία. Γιατί ο σκοπός είναι να δημιουργήσουμε οικογένειες, αυτόν τον πυρήνα. Σκοπός είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να χαμογελάνε. Σκοπός είναι να ξεκινήσουμε, όπως είπες νωρίτερα, τη ζωή κάποιων ανθρώπων, τη μνήμη κάποιων ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί σε κάποια στεγανά, σε κάποια δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν γινότανε. Μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση με οποιονδήποτε τρόπο. Πέτρα, αυτά τα στεγανά ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους, πολλές ψυχές και πολλά ζευγάρια. Αν αφήσουμε την αγάπη να κυριαρχήσει, όποιος θέλει να γίνει γονιός, γίνεται γονιός
με τον καταπληκτικότερο τρόπο που μπορεί ο καθένας μας να βιώσει και να δώσει μαθήματα γονεϊκού ρόλου σε πολλούς από αυτούς τους βιολογικούς γονείς που κάπου ξεχνάν τα παιδιά τους, που κάπου δεν τα αγαπούν όσο πρέπει, όσο τους αξίζει μάλλον, όχι όσο πρέπει, όσο τους αξίζει. Άρα η μητρότητα είναι ένα δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα, ένα δώρο στον πόνο, ένα δώρο στον εγωισμό, κόντρα στον εγωισμό, γιατί η μητέρα αγαπάει χωρίς εγωισμό, αγαπάει παραπάνω από την ύπαρξή της. Αυτό ένας άνθρωπος ευλογημένος μπορεί να το ζήσει και πέρα από τα στενά όρια ενός οαρίου, ενός όλα αυτά τα στενά. Σε ευχαριστώ που το θέτεις όλο αυτό. Σε ευχαριστώ γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Ωστόσο εμείς οφείλουμε να το πούμε και από εκεί έστω ο καθένας ας το φιλτράρει και ας πράξει όπως κρίνει ο καθένας. Υπάρχουν πάρα πολλά. Θα μας συγχωρέσετε σήμερα που εστιάζουμε λίγο στην γυναίκα και στη μαμά, χωρίς σε καμία των περιπτώσεων για μένα ο σύγχρονος πατέρας είναι εισάξιος με τη σύγχρονη μάνα. Α, θα με επιτρέψεις τώρα να σε ευχαριστήσω εγώ. Γιατί υπηρετώ πολύ τον άντρα που παλεύει να γίνει πατέρας. Αδικούμε πάρα πολύ τους άντρες. Τιμούμε πάρα πολύ αυτήν την ημέρα. Ο σύγχρονος άντρας είναι, μη σου πω ότι κουβαλάει πολλές φορές και περισσότερα βάρη από τη γυναίκα, η οποία πρέπει να είναι και εργαζόμενη, έχει και πολλαπλούς ρόλους. Δηλαδή, το γεγονός ότι κυοφορεί μια γυναίκα δεν την κάνει περισσότερο σημαντική από έναν πατέρα κατ' εμέ. Έτσι. Έχοντας τα προσωπικά μου προσωπικά βιώματα. Και όταν αυτός ο πατέρας διαπιστωθεί ότι είναι υπογόνιμος και μέσα από αυτόν ξεκινάει η δυσκολία και ξαφνικά. Με εξαιτίας του εντός αγωγικών, πολλών εισαγωγικών, πρέπει η γυναίκα του να υποβληθεί σε κάποιες ιατρικές διαδικασίες και έρχεται με μια ντροπή, με ένα δισταγμό, με μια συστολή στη μονάδα εξωσωματικής. Αυτό μπορείς να το πεις και ψυχολογικό ευνουχισμό, έτσι. Ο άντρας νιώθει εκείνη την περίοδο. Δεν θα έπρεπε. Βλέπει όλες τις πράξεις και τις πρακτικές να εστιάζονται πάνω στη γυναίκα του και κάπως αυτός να περιθωριοποιείται την ώρα που θέλει να αναλάβει το ρόλο του ως σύντροφος και να σταθεί δίπλα στη γυναίκα του και να είναι μέρος στο κάθε βήμα, γιατί μέσα από αυτήν τη διαδικασία και η γυναίκα του θα γίνει μητέρα, αλλά και αυτός παλεύει τη δική του πατρότητα. Σε ευχαριστώ για την παρένθεση. Άρα ας μιλήσουμε, ναι μεν για την μητέρα, αλλά για όλα τα ζευγάρια που συνεχίζουν να παλεύουν, να δοκιμάζονται σε όλα τα επίπεδα, να ανταπεξέλθουν, να προσπαθούν να υπερπηδήσουν μάλλον το θέσω καλύτερα τα εμπόδια και κυρίως τον ίδιο τον εαυτό όπως το έχει θέσει χαρακτηριστικά. Άρα θέλω λίγο να μου πεις τώρα στο κομμάτι της μητρότητας. Επειδή αρκετά κορίτσια ασχολούνται πολύ με την εργασία, επειδή πάρα πολλά κορίτσια ακόμα δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι εξαιτίας οικονομικής δυσκολίας, δεν μπορούν να ανοίξουν δικό τους σπίτι. Τι κάνουμε για να διασφαλίσουμε τη μητρότητα, γιατί τα χρόνια περνούν, έχουν αλλάξει τα ηλικιακά όρια. Πέτρα, κάνουμε πρόληψη. Και τώρα πια η επιστήμη μας τη δίνει αυτή τη δυνατότητα. Σήμερα ήμουνα σε ένα ιατρείο και ένα γλυκό κορίτσι, 28 χρονών, με ρώτησε πώς μπορώ να ξέρω εγώ για τη γονιμότητά μου. Την ενδιέφερε πολύ να μάθει. Και λέω, είσαι 28 χρονών, δεν ξέρεις τη λέξη άμμη. Η άμμη είναι ένας βασικός δείκτης όπου μπορώ όχι να υποθέσω τη γονιμότητά μου, αλλά να έχω μια καλή εικόνα για αυτήν. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό που μου λες, Αλεξία. Τι είναι? Χρόνια μιλάμε για την εξέταση αίματος, η οποία πια δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη γονιμότητά μας. Αυτό είναι το βάζουν οι γυναικολόγοι. Όχι γυναικολόγος, αλλά επειδή δεν γράφεται αυτή, μπορώ να πάω σε ένα οποιοδήποτε μικροβιολογικό της περιοχής μου. Δεν το γνώριζα καν. Και να κάνω μία άμμη και να δω τι επίπεδο γονιμότητας έχω. Είναι, ας πούμε, σαν να λέμε το γυναικείο σπερμοδιάγραμμα. Πώς λέμε ότι κάνουμε ένα σπερμοδιάγραμμα για να δούμε αν έχω πολλά λίγα σπερματοζωάρια. Μόνο που εμάς το απόθεμά μας είναι πεπερασμένο και καθώς περνάει ο χρόνος περιορίζεται. Ειδικά δε αν έχω στο ιστορικό μου, γιατί και ένα νέο κορίτσι μπορεί να έχει μία κύστη ενδομητρίωσης, μία δερμοειδή κύστη και να έχει μεσολαβήσει κάποια επέμβαση, αναγκαία επέμβαση για να αφαιρεθεί αυτή η κύστη, τότε το απόθεμα έχει επηρεαστεί. Άρα υπάρχει και πάντο κίνδυνος να βγει αυτή η κύστη, γιατί είναι σαν προδιαθεσικός παράγοντας στην άλλη την οθήκη, την καλή μας την οθήκη. Άρα είναι υψηλής ανάγκης αυτή η γυναίκα, αυτό το κορίτσι που
ξεπέρασε την περιπέτεια με το κυστικό, ας πούμε, πήγε στο χειρουργείο, τελείωσε, να επανελέγξει να ελέγξει μάλλον τη γονιμότητά της, και αν δει ότι αυτή άρχισε να επηρεάζεται, να κρυοσυντηρήσει τα οάρια της. Γιατί δεν μπορώ να περιμένω να κάνω κυστικό και στην άλλη την οθήκη μου και μετά να έχω... Να εξαντλήσω δηλαδή τα περιθώρια. Πρωτού εξαντλήσω τα περιθώρια, κορίτσια. Πρόληψη. Άμυ έτσι. Και πρόληψη, κορίτσια. Τώρα που ανέφερες το θέμα της επέμβασης, θέλω λίγο να εστιάσουμε στο τι γίνεται με τις γυναίκες που έχουν σπάνια ή χρόνια νοσήματα ή μετά από καρκίνο περνούν αυτή την ασθένεια, αν μπορούν να γίνουν μητέρες. Όλες το έχουμε ψηλοσυζητήσει, λίγο πάλι είναι και θέμα πρόληψης εδώ. Καταρχήν με την εισαγωγή που μου χάρισες, συμφωνήσαμε νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που θέλει πολύ να γίνει γονιός, όταν σκέφτεται χωρίς όρια, χωρίς σύνορα, μπορεί να γίνει. Τώρα για το κορίτσι αυτό που δεν είχε την εμπειρία ενός χειρουργείου, αλλά είχε εκείνη την εμπειρία μιας ασθένειας που δεν απαραίτητο να είναι καρκίνος. Μπορεί να είναι ένα αυτοάνοσο. Δεν ακούς πολύ συχνά στα χρόνια μας για αυτοάνοσα. Πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν τα αυτοάνοσα ευτυχώς, δυστυχώς υπάρχουν με μεγαλύτερη συχνότητα. Ευτυχώς όμως αντιμετωπίζονται με αγωγές που όμως μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα και πάλι. Άρα και ένα τέτοιο κορίτσι καλό είναι να κάνει άμυ και να ξεκινήσει τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης των οαρίων πριν ξεκινήσει την αναγκαία για η διαχείριση της νόσου, γιατί αυτό δεν θεραπεύεται, αγωγή που μπορεί ενδυνάμει να επηρεάσει τη γονιμότητά της. Σήμερα νομίζω ότι κάνουμε μια χαρτογράφηση της μητρότητας για όλες τις γυναίκες. Είδαμε την γυναίκα η οποία εργάζεται, άρα ηλικιακά μπορεί να πάει πιο μετά. Είδαμε τη γυναίκα που προσπαθεί αλλά δεν έχει την δυνατότητα προς το παρόν. Μίλησαμε για τις γυναίκες που έχουν σπάνια χρόνια νοσήματα. Γυναίκες με σύντροφο που έχει υπογονιμότητα. Γυναίκες μόνες. Οι γυναίκες μόνες αυτές είναι... έχουν πια τη δυνατότητα να προχωρήσουν και να αποκτήσουν το δικό τους το παιδί. Αν δεν θέλουν απλά να καταψύξουν τα οαριά τους και να περιμένουν να βρεθεί η σχέση, η συνθήκη ή κατάλληλη για αυτές στιγμή, τότε μπορούν να προχωρήσουν στην δωρεά σπέρματος και να προχωρήσουν ανάλογα με τα επίπεδα της γονιμότητας και τη βατότητα των σαλπίκων τους, δηλαδή αν τα δεδομένα το επιτρέπουν, είτε σε μια σπερματέχηση είτε σε μια εξωσωματική με δωρεά σπέρματος. Ο νόμος μας το επιτρέπει πια αυτό. Προστατεύει αυτές τις γυναίκες, τις δίνει μας τη δυνατότητα. Λίγο, θέλω λίγο τα βιώματά σου, γιατί τώρα ξυνίζονται μερικοί που ακούνε αυτή την πρόταση. Τώρα έχετε χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας, δημιουργείται άλλου είδους οικογένειες, εμείς είμαστε μπαμπάς, μαμά και παιδιά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, φίλοι μου, και δεν μπορείς να στερήσεις από καμία μάνα και από κανένα πατέρα το δικαίωμα να γίνει γονιός, εφόσον δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος σύντροφος ή έφυγε στο πέρασμα του χρόνου για οποιονδήποτε λόγο. Η αγάπη που θα λάβει, πιστεύω, ένα τέτοιο παιδί, δεν ξέρω αν μπορεί να περκαλύψει τον ρόλο του πατέρα, αλλά σίγουρα στο συγγενικό περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον, υπάρχουν υποστηρικτικά άτομα, έτσι ώστε να μεγαλώσει με σωματική και ψυχική υγεία ένα παιδάκι. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ δεν πρέπει να καταδικάζουμε, δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε ή μάλλον ας μην βιαζόμαστε να το κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω ζήσει πολλές τέτοιες ιστορίες, πολλά τέτοια οδηπορικά, και μπαίνουμε πραγματικά μέσα από αυτό. Έχουν δημιουργηθεί πολλοί ευτυχισμένοι άνθρωποι και πολλές ευτυχισμένες οικογένειες, γιατί πολύ σωστά μέσα από αυτή την εμπειρία ξαναγεννιούνται και εκείνοι οι γερασμένοι γονείς, ξαναζούν την ελπίδα. Ποια είναι η αντιπρόταση, αν μια γυναίκα δεν σταθεί τυχερή στην προσωπική της ζωή, να αφαιρέσει και όλα της τα άλλα όνειρα, δηλαδή μία τιμωρία και άλλες πέντε μαζί. Νομίζω ότι είναι, αλλάζει η εποχή, αλλάζουν τα δεδομένα. Ας επαναξιολογήσουμε τον τρόπο που βλέπουμε την οικογένεια. Να πούμε, έτσι τώρα γιατί δεν το ανέφερα αυτό, ότι πριν από λίγες μέρες βραβεύθηκες κιόλας σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε του Σωματείου Νέα Ελπίδα, ως επιστήμονας που έχεις αφιερώσει τη ζωή και το επιστημονικό σου έργο στις γυναίκες που επιλέγουν να διεκδικήσουν τη μητρότητα και αγωνίζονται για αυτήν. Γι' αυτό συζητάμε σήμερα και είναι πολύ σημαντικό να δώσετε η ομάδα σας
την δυνατότητα σε αυτές τις γυναίκες οι οποίες χρειάζονται περισσότερο από όλους μας τη φροντίδα και τη στήριξη, έτσι ώστε να εκπληρώσουν το όνειρό τους και να απολαύσουν τη θέση τους στη γιορτή της ημέρας. Το εύχομαι σε όλες αυτές τις γυναίκες να βρουν τις στιγμές τους, τη στιγμή αυτή μπροστά τους, είτε μέσα από τη διαδικασία της υποβοηθούμε σε αναπαραγωγή, είτε μόνες τους, είτε με όποιο τρόπο ορίζουν αυτές. Το βραβείο φυσικά δεν μου ανήκει. Ανήκει σε όλες αυτές τις γυναίκες που μέσα σε αυτά τα χρόνια μου εμπιστεύθηκαν. Γιατί εγώ απλά αγαπώ αυτή την επιστήμη και νιώθω τιμή όταν αυτή τη μοιράζομαι με κάποιους ανθρώπους που έρχονται και ζητάνε τη βοήθειά μας. Άρα λοιπόν σε αυτές ανήκει αυτό το βραβείο. Δεν θα ήμουν γνωστή, δεν θα ήμουν αυτή αν δεν ήταν αυτές. Θα μας πεις πού μπορούμε να εντοπίσουμε τους ανθρώπους σας? Θα τους βρείτε όλους στον πλανήτη Embryo Lab, έτσι το λέμε. Πλανήτης Embryo Lab. Έτσι το λέμε, ναι. Τώρα το μοιράστηκα, είναι λίγο προσωπικό, εσωτερικό μας έτσι, αστείο. Είναι εκείνος ο πλανήτης που βρίσκεται στην Εθνική Αντιστάσεως 173 και είναι εκεί που... Έτσι παλεύουμε να κάνουμε τα όνειρα πραγματικότητα, κόντρα στις κρίσεις, στους κορονοϊούς, στους ομιχλώδεις καιρούς, κόντρα σε όλα. Αλεξία Χατζηπαρασίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσε σήμερα να συζητήσουμε για την αγέννητη μητέρα. Εγώ ευχαριστώ.